τελείωσε χωρίς φεγγάρι. Δεν ακούγεται φωνή. Μοναχός ο Αχιούλης, κλειδωμένος σε κλουβί. Υποφέρει, τουρτουρίζει, πονάει και ματώνει αχυρένια του καρδιά. Κι όλη μέρα φτιάχνει των ανθρώπων τα κλουβιά. Όλη μέρα κλαίει. Γύρω του τύχη, κάγια, κατσαρίδες και αρουραίοι μέσα σε μια φυλακή, σε ένα βρώμικο κελί. Αλλή και τρισαλή σε ένα βρώμικο κελί. Ώσπου έφτασε η μέρα που ο Αχιρούλης έφτιαξε και το τελευταίο του κλουβί. Προυσκή! Απογευματινή επιθεώρηση. Απαρίθμηση και καταμέτρηση κλουβιών. Πόσα κλουβιά μας τόρυψε σήμερα, 701? 16. 16. Ναι. Μάλιστα. 16. Και 27 πλην 12 προχτές. Και 133 την προηγούμενη εβδομάδα. Μας κάνει, μάλιστα, και 155 την εβδομάδα που προσπέρασε και 344 τον προηγούμενο μήνα και ένα του κρατούμενου, έχουμε και λέμε, 795 επί 7 δια 2, μας κάνει, 1100, ούτε ένα πιο πάνω, ούτε ένα πιο κάτω. Τα κατάφερες. Κρίμα. Τώρα πρέπει να σε αφήσω ελεύθερο. Συγχύζομαι κάθε φορά που αφήνω ελεύθερο ένα κρατούμενο. Μη χαίρεσαι όμως. Δεν θα βρεις εύκολα δουλειά. Τώρα που θα βγεις από το φρέσκο. Κερδίκανος. Ούτε που θέλει να σε δει στα μάτια. Και κανένας άλλος γεωκτήμουνας δεν θα θέλει στη δούληψη ένα σκιάχτρου που είχε πάρει δόσιμη πια και ονειρευόταν να πιτάξει. Κανείς δεν θα σε πιστεύει τι. Ζητιάνος θα καταντήσεις. Τα παιδιά θα σε πιτρουβουλάνει και η σκύλη θα σε παίρνει στο κυνήγι. Δεν τον πιτρουβουλάτη, δεν θα τον πιτρουβουλάτη. Όχι! Όχι. Είναι ούλο θα σε πιτρουβουλάνει. Όχι εσένα. Άντι. Να πάω να φωνάξουμε την αρχιδικαστήνα τώρα. Να έρθει να μητρήσει τα κλουβιά, να σε αφήσει ελεύθερο να πας στα τσακίδια. Και άλλη φορά, να σε γίνει μάθημα αυτή στη μουρία. Να μάθεις να τα βάζεις με τις ανθρώπους. Και να σχεδιάζει συνωμοσίες πίσω από την πλάτη. Αυτό ήταν λοιπόν! Έτοιμα τα κλουβιά! Τα φτιάξα! Και επιτέλους! Θα μ' αφήσουν ελεύθερο! Θα δω τον ήλιο πάλι! Θα δω τον ουρανό! Σκασίλα μου! Αν ο Κυρδίκανος δεν θέλει να με δει στα μάτια του! Εγώ θα έχω φίλους!
Θα έχω φίλους τα πουλιά, τα πουλιά, τα πουλιά, τα πουλιά. Τι θα γίνουν όλα τούτα τα κλουβιά. Τι άλλο είναι τα κλουβιά παρά φυλακές για τα πουλιά. Πολλές μικρούλες φυλακές μέσα σε αυτή τη μεγάλη, την απέσια φυλακή. Αχ, Θεέ μου, δεν έπρεπε να τα φτιάξω, δεν έπρεπε. Τώρα όμως είναι αργά. Ίσως όμως δεν είναι και τόσο αργά. Ξέρω τι θα τα κάνω. Κομμάτια θα τα κάνω. Δεν θα αφήσω ούτε ένα, ούτε μισό. Τι? Αν τα κομματιάσω, θα με τιμωρήσουνε σκληρά οι άνθρωποι. Δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Εμπρός, κομμάτια θα τα κάνω. Δεν μην μείνει ούτε ένα, ούτε μισό. Τι έπιασε, τι τρέχει. Σώσουν, κύριοι. Εσύ το έκανες αυτό? Εγώ. Αυτός. Εσύ έκανες κομμάτια τα κλουβιά. Εγώ. Ώστε έτσι, ε. Τόλμησες να ψηφίσεις την απόφασή μου. Τόλμησες να κάνεις το κεφαλιό σου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ξέρω. Ξέρεις ποια είναι η τιμωρία σου για ένα τέτοιο έγκλημα? Ξέρω. Δεσμοφύλακα. Μάλιστα, παρών. Δεσμοφύλακα, αυτό εδώ το σκιάχτρο είναι άχρηστο και περιττό. Επικίνδυνο. Αδιόρθωτο είναι. Δεν του αξίζει επίοικια. Δεν του ταιριάζει συμπόνια. Του δώσαμε την ευκαιρία να αναμορφωθεί και την αρνήθηκε. Γι' αυτό, σύμφωνα με τον νόμο, το καταδικάζω σε... Σιτή, κύριε αρχιδικαστήνα, σιτή. Σε θάνατο, δεσμοφύλακα. Γι' αυτό, αύριο πρωί, πάρε αυτό εδώ το σκιάχτρο στην αυλή της φυλακής. Και την ώρα που θα ανατείλει ο ήλιος, βάλ του φωτιά και κάψτο. Μάλιστα. Κάτι ακούω, μήπως θέλετε να μην το κάψουμε? Εάν θέλετε να μην καεί το σκιάχτρο, παρακαλέστε με πάρα πολύ να το συγχωρήσω. Ορίστε, παρακαλέστε με. Κι άλλο. Ξέχασα όμως να σας πω. Κάνω πάντα το αντίθετο από αυτό που με παρακαλάνε. Δεσμοφύλακα. Μάλιστα. Κάμστο. Στις διαταγές σας. Μη μεγάλη, μη ευχαρίστηση. Άνοιξέ μου τώρα. Πάω να φάω λίγο φασιανό και λίγη σαλάτα με γλώσσες αηδονιών. Μου άνοιξε πολύ την όρεξη αυτή η ιστορία. Θα τα πούμε αργότερα. Τι λυπάει. Τέλειωσα τα ψέματα. Τα άφαγες τα ψουμιάς. Αύριο πρωί, θα βάλω φωτιά στα μπατζάκια σου. Στάχτη θα γίνεις. Θα θέλεις και τα πάθεις. Όνειρα γλυκά την τελευταία σου νύχτα. Ήρθε το τέλος, λοιπόν. Αύριο θα με κάψουν. Θα μου βάλουν φωτιά. Πονάει η φωτιά, παιδιά. Ναι, όχι. Δεν με νοιάζει όμως. Δεν πειράζει.
καλύτερα. Καλύτερα παρά να με πετροβολάνε τα παιδιά στους δρόμους. Ας προσπαθήσω. Ας προσπαθήσω να μην το θυμάμαι. Ας προσπαθήσω να κοιμηθώ λιγάκι. Ευχηθείτε μου, παιδιά, όνειρα γλυκά. Που ξέρετε, ίσως εδώ κανένα όνειρο. Το τελευταίο όνειρο της ζωής μου. Αυτό δεν μπορούν να μου το στερήσουν οι δικαστές. Δεν μπορούν, δεν μπορούν. Στο όνειρό σου, το πιο ωραίο όνειρο που είδες στη ζωή σου. Εσύ σε τι τυπούρη, εσύ καλέ μου φίλε, δεν σε σκότωσαν λοιπόν οι άνθρωποι. Δεν τα σκοτώνουν τα πουλιά οι άνθρωποι, νομίζουν ότι τα σκοτώνουν. Έτσι τους φαίνεται, δεν πεθαίνουν τα πουλιά, μόνο που πετάνε πιο ψηλά, γιατί ο ουρανός είναι απέραντος. Δεν έχει τέλος. Πετάνε τόσο ψηλά, τόσο ψηλά, που κανένας δεν τα βλέπει. Αχιρούλη, έλα κι εσύ, έλα κι εσύ μαζί μας. Προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα να πετάξω. Δε θυμάσαι το τραγούδι το παλιό. Δε θυμάσαι που το τραγουδούσαμε παρέα. Πώς δεν θυμάμαι. Έλα, τραγούδισέ το. Θέλω να τ' ακούσω για τελευταία φορά. Κι ο παλάκια, κι ο παλάκια, έτσι πετάνε τα πουλάκια, με φτερά και πουπουλάκια, και χτυπάνε παλαμάκια, κι ο παλάκια, κι ο παλάκια, έτσι πετάνε τα πουλάκια. Δηλαδή, θες να πεις ότι τώρα... Ναι, Αχιρούλη, μπορείς να πετάξεις τώρα, μπορείς, τα κέρδισες τα φτερά σου. Ναι, μα τώρα... Τώρα είναι αργά. Κοίταξε. Γύρω μου γρανίτικη τύχη. Σίδερα βαριά στα φεγγίδι. Και να πέρα, να μπορούσα να πετάξω. Πώς να ξεφύγω από εδώ μέσα. Τι να τα κάνω τα φτερά, τι να τα κάνω. Όχι τώρα, Αχιρούλη. Όχι τώρα.
φωτιά, θα με κάψουν. Πού όμως, βρε χαζέ? Πού? Στην αυλή της φυλακής. Άκουσε, αχυρούλη, άκουσε προσεκτικά. Αύριο, πρωί-πρωί, ο δεσμοφύλακας θα σου οδηγήσει στην αυλή της φυλακής. Και προτού σου βάλει φωτιά, προτού σε κάψει, θα σε ρωτήσει ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία. Έτσι θα σου πει, μελοθάνατε, ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία, θα σου πει. Και λοιπόν. Τότε εσύ ξέρεις τι θα απαντήσεις. Τι. Θα απαντήσεις, η τελευταία μου επιθυμία είναι να χασμουριθώ. Αυτό θα πεις. Γιατί να το πω? Γιατί όταν αρχίσεις να χασμουριέσαι ξανά και ξανά μπροστά του, θα κολλήσει και αυτός χασμουριτό. Θα νιστάξει και θα τον πάρει ο ύπνος. Είναι μεγάλος αρχιύπναρας αυτός ο δεσμοφύλακας. Μόλις τον πάρει ο ύπνος, εσύ θα επωφεληθείς από την ευκαιρία και θα πετάξεις. Θα μπορέσω. Θα προλάβω, θα τα καταφέρω! Θα μπορέσεις, θα προλάβεις, θα τα καταφέρεις! Πέστε του κι εσείς ότι θα τα καταφέρει! Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Όταν σε ρωτήσει λοιπόν ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία, τι θα πεις εσύ? Να φτερνιστώ. Όχι! Όχι! Να χασμουριθώ! Να χασμουριθώ. Έτσι, μπράβο. Κοιμήσου τώρα, να είσαι αύριο ξεκούραστος. Θα σε νανουρίσω, ώσπου να σε πάρει ο ύπνος. Παλάκια κι ο παλάκια, έτσι πετάνε τα πουλάκια, με φτερά και πουπουλάκια, και χτυπάνε παλαμάκια. Κι ο παλάκια κι ο παλάκια, έτσι πετάνε τα πουλάκια. Έφτασε η ώρα, φίλοι. Άντε, σήκου να πάμε στην αυλή να τελειώνουμε τη δουλειά. Ωραία μέρα σήμερα. Ούτε βρέχει, ούτε φυσάει. Δεν υπάρχει φόβος να σβήσει φουτιά. Ότι πρέπει για εκτέλεση. Εσύ 701, κάτσε και στη γωνία πάνω σε εκείνης της Τσουκνίδης και μην του κουνήσει ρουπ. Μέχρι να ετοιμάσει τα απαραίτητα για την εκτέλεση. Για να ρίξουμε μια ματιά στο εγχειρίδιο του καλού δεσμοφύλακα. Οδηγείς για εκτέλεση κούκου. Καρφώνουμε μη πρόκει στην πουρτούλα του ρολογιού και του να αφήνουμε να σκάσει. Οδηγείς για εκτέλεση σκιάχτρου. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Έχουμε κυλέμι, μέρους πρώτων, υλικά. Σκηνή, παλούκι, σπίρτα και προσάναμα. Τα ξύλα από τα κλουβιά που έσπασες είναι ό,τι πρέπει για προσάναμα.
Μην γλύτρους και από τον κόπο να κόβω ξύλα. Πάω να φέρω τα υπόλοιπα. Έστε μου αν έρχεται, παιδιά. Πρέπει να προσπαθήσω να πετάξω. Βοηθήστε με κι εσείς. Πιο δυνατά, παιδιά. Κι ο παλάκια, κι ο παλάκια, πετάνε τα πουλάκια, με φτερά και κουκουλάκια, και χτυπάνε παλαμάκια. Κι ο παλάκια, κι ο παλάκια, έτσι πετάνε τα πουλάκια, με φτερά και κουκουλάκια. Σε έπιασε. Σε είδα που τα κουνούσε τα ρημάδια. Αποχαιρετούσα τα παιδιά. Τους κι άκρου τα χασί, του στρίψει. Δεν έχει καθόλου μυαλό. Εσένα σου στρίψει, νιώ. Σε πιάσου σένα. Για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Μάλιστα. Μέρους δεύτερου. Η κτέλυση. Μπήγουμε του παλούκι στο χώμα. Έτσι. Στιβάζουμε γύρω γύρω του προσάνα μας. Ωραία. Κυδένουμε του μιλουθάνατου. Προτού όμως του δέσουμε, του ρωτάμε ποια είναι η τελευταία επιθυμία. Έλα εδώ, κάτσε μπροστά από του παλού, να συνδέσου. Τελευταία επιθυμία, μάλιστα. Ποια είναι η μιλουθάνατη τελευταία επιθυμία? Η τελευταία μου ή η προτελευταία μου? Η τελευταία, ρε μπουμπούνα, κουφώσεις εσύ. Ποια είναι η τελευταία μου επιθυμία? Να φτερνιστώ. Πιο δυνατά, δεν άκουσες. Κύριε φυλακώδες, δεσμοφύλακα ήθελα να πω. Η τελευταία μου επιθυμία είναι να χασμουριθώ 100 φορές. 100 φορές. Ναι. Άντε, ναι, χασμουρείς. Γρήγορα όμως θα τελειώνουμε. 100 φορές. 100. Αυτό του κασμουριτό φέρνει νύστα. Μεγάλη νύστα. Θα ήθελα να πάρω έναν υπνάκι. Παιδιά, θέλετε να το κάνουμε να νιστάξει? Ελάτε να χασμουριθούμε όλοι μαζί, να κάνουμε 100 χασμουριτά. Ανοίξτε τα στόματα βαθιά, πολύ βαθιά. Δυνατά, δυνατά. Τι νύστα είναι αυτή? Είναι να αντέχω άλλο. Μέχρι να χασμουριθεί 100 φορές, λαβαίνω να πάρω έναν υπνάκι. Έτσι μισό λεπτό έχει παραπάνω. Να πάρω. Είναι ένα μαξιλάρι. 37 είναι. Κοιμήθηκε? Κοιμάται? Για κάντε ένα μπουμ μήπως ξυπνήσει. Μπα, χαμπάρι, σαν γραγκάζαρο χαλίζει. Ευκαιρία τώρα, παιδιά, να πετάξω. Βοηθήστε το κι εσείς. Πρέπει να με βοηθήσετε όμως, έτσι. Έτοιμοι, πάμε, παλαμάκια δυνατά.
λαγιμός! Ήθελα να φάω τους τραγάν, δεν έτωγα καλύτερα τα μουστάκια. Γεια σου, φυλακώ, δεν έκανα τα λεστιά σου. Πιτάει τους και άχτρου. Βγαίνει τι πιτάει. Τι θα κάνουν τώρα. Του βρήκα. Θα τραπητεύσω κι εγώ. Πριν πάρνει χαμπάρι του μιξέφιου κρατούμενος και μ' απολύσνει πάλι. Θα είμαι ο πρώτος δυσμοφύλακας στην ιστορία του φυλακών που τραπητεύει. Θα πάω σε μια άλλη πόλη, θα ανοίξω ένα κατάστημα και θα πουλάω ξυπνητήρια. Ή καλύτερα, θα πάω στην Τρίπολη και θα γίνω γυμναστής. Γεια σας! Γεια σας, φυλακώδες! Μπράβο, Κρασούλη, μπράβο. Γεια σας, μπράβο.